Τσιγητική διασπορά του κορονοϊού στην αποκλεισμένη Λεμεσό επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων ταχεία ανείχνευση που ανακοινώθηκαν απόψε και για δεύτερη μέρα. 228 την ίδια ώρα είναι τα νέα περιστατικά τη νόσου COVID-19. Ωστόσο, προέρχονται από ένα αριθμό ρεκόρ 8.887 εργαστηριακών διαγνώσεων. Σύνδεση με τη Μέρη Αυξενδίου για όλε τι τελευταίε πληροφορίε. Καλησπέρα, Μέρη. Καλησπέρα, Νικητά, κυρίε και κύριοι. 228 νέα κρούσματα ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγεία. Ο αριθμό των κρουσμάτων είναι αυξημένο, ωστόσο αυτά εντοπίστηκαν μετά από 8.887 εργαστηριακέ διαγνώσει. Ο αριθμό των διαγνώσεων που διεκπεριώθηκαν το τελευταίο 24ωρο είναι υπερδιπλάσιος από αυτόν των προηγούμενων ημερών, ενώ πρόκειται νικήτα για τον μεγαλύτερο αριθμό εξετάσεων που έγινε από την έναρξη τη πανδημία. Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι 3.192 εξετάσει έγιναν στο πλαίσιο ελέγχου εργαζομένων. Ω εκ τούτου, παρόλο που ο αριθμό των κρουσμάτων είναι αυξημένο, η αναλογία σε σχέση με τι εξετάσει δεν πρέπει να προκαλεί ανησυχία. Άρα να δούμε τώρα αναλυτικά τα κρούσματα και τι αφορούν που εντοπίστηκαν σήμερα. Ναι, 40 κρούσματα νικήτα εντοπίστηκαν από τη διαδικασία της ιχνηλάτησης, ενώ άλλα 27 εντοπίστηκαν από 3.274 δείγματα που λήφθηκαν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 28 εξ αυτών αφορούν σε μετανάστες, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε εργαστριακή εξέταση μετά από πρωτοβουλία του σφαγίου Σύπρα, Ωστε να προσληφθούν στο σφαγείο. Συνολικά είχαν ληφθεί ε, δείγματα από 94 άτομα στο πλαίσιο αυτού του προγράμματο. Την ίδια ώρα, 29 κρούσματα εντοπίστηκαν από τα μικροβιολογικά εργαστήρια των Γενικών Νοσοκομείων, ενώ άλλα 8 εντοπίστηκαν από τα Ιατρία Δημόσια Υγεία. Δύο είναι νικήτατα εισαγόμενα κρούσματα και εντοπίστηκαν στο πλαίσιο ελέγχου επιβατών, ενώ άλλα τρία κρούσματα εντοπίστηκαν από δείγματα που λήφθηκαν στην επαρχία Λεμεσού στο πλαίσιο ελέγχου εργαζομένων που εμπίπτουν στι για μετακίνηση από και προ τι επαρχίε Λεμεσού και Πάφου. Επίση, άλλα τρία κρούσματα εντοπίστηκαν από δείγματα που λήφθηκαν στην επαρχία Λευκοσία αυτή τη φορά και πάλι στο πλαίσιο ελέγχου εργαζομένων που εμπίπτουν στι εξαιρέσει για μετακίνηση. Τα τελευταία 16 κρούσματα τώρα εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματο ελέγχου δομών και μεταναστών και ω εκ τούτου ο συνολικό αριθμό των κρούσματων ανέρχεται στα 7.513. Ενώ μερικοί αυξήθηκε και ο αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται. Ναι, νικητά, 10 ασθενεί δίνουν μάχη για τη ζωή στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσία. Οι 7 είναι διασωληρωμένοι και οι 3 εκτό αναπνευστήρα. Την ίδια ώρα, σε θάλαμο COVID και πάλι στο Νοσοκομείο Λευκοσία, νοσηλεύονται 10 ασθενεί. Ενώ στο νοσοκομείο Αναφορά στο Παραλίμνη, νοσηλεύονται 54 ασθενεί, εκ των οποίων οι 6 στη Μονάδα Αυξημένη Φροντίδα. Πάμε τώρα να δούμε τα 46 κρούσματα που εντοπίστηκαν από τα Rapid Test. Ναι, να πούμε, Νικήτα, αρχικά ότι σήμερα διενεργήθηκαν συνολικά 2.698 Rapid Test, από τα οποία, όπω είπε και εσύ, προέκυψαν 46 θετικά αποτελέσματα. Περισσότερα από τα μισά και συγκεκριμένα τα 27 εντοπίστηκαν στην επαρχία Λεμεσού. Ωστόσο, όπω βλέπουμε και στην κάρτα, ο αριθμό των τεστ που έγιναν στη Λεμεσό είναι υπερδιπλάσιο από αυτόν το τεστ που έγιναν στην Πάφο, η οποία ακολουθεί με 8 θετικά αποτελέσματα. 8 θετικά αποτελέσματα προέκυψαν και στη Λάρνακα και μόλι τρία στην Ελεύθερη Αμόχωστο. Τα άτομα τα οποία είχαν θετικό αποτέλεσμα με τη μέθοδο ταχεία ανείχνευση αντιγόνου ενημερώθηκαν και παραμένουν σε αυτοπεριορισμό μέχρι την επαλήθευση του αποτελέσματο με τη μέθοδο τη μοριακή εξέταση στο PCR. Αναφορικά τώρα με τα 50 θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν χθε μέσω των Rapid Test, το Υπουργείο Υγεία διευκρινίζει ότι σήμερα έγιναν οι δειγματοληψίε και αναμένονται τα αποτελέσματα από την επαλήθευση μέσω του PCR. Από αύριο στο μεταξύ, οι δειγματοληψίε μέσω του προγράμματο ελέγχου με τη μέθοδο ταχεία ανείχνευση αντιγόνου θα διενεργούνται σε όλε τι επαρχίε. Επεκτείνεται δηλαδή το πρόγραμμα και στη Λευκοσία, όπου θα λειτουργήσουν δύο σημεία δειγματοληψία. Τα σημεία δειγματοληψία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του αντένα, Ενώ τώρα φαίνεται ότι η σχολικό πάρτι οδήγησε στη νέα στο Λίγιο Λατσόν. Ναι, μαθητή που ήταν από την περασμένη Πέμπτη και ο οποίο φυτά στο συγκεκριμένο λύκειο, παρευρέθηκε σε πάρτι με αποτέλεσμα να μεταδοθεί ο ιό σε άλλα 12 άτομα του σχολείου. Όπω πληροφορούμαστε, θετικό εντοπίστηκε και καθηγητή, ενώ σχεδόν όλα τα κρούσματα είναι από το ίδιο τμήμα. Για άλλη μια φορά, Νικήτα, καλούνται γονεί και μαθητέ να τηρούν πιστά τα πρωτόκολλα καθώ και τα μέτρα αυτοπροστασία. Ενώ απαντά στι κατηγορίε του ιδιοκτήτη του οίκου Ευγυρία στα Λατσά, ο Ναι, ο Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγεία ανακοίνωσε ότι μετά τον θετικών περιστατικών με COVID-19 σε οίκο ευγυρία στην επαρχία Λευκοσία, ενεργοποίησε ειδικό σχέδιο δράση και απέστειλε επιτόπου δύο ιατρού για κλινική εξέταση των ατόμων που βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Οι ιατροί έδωσαν τι απαραίτητε οδηγίε για διαχωρισμό και απομόνωση των θετικών ατόμων προ αποφυγή περαιτέρω διασπορά του ιού, ενώ την ίδια ώρα να πούμε ότι ο οργανισμό απορρίπτει τι κατηγορίε του ιδιοκτήτη του οίκου ευγυρία, ότι ο ιό μεταδόθηκε μέσω του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσία. Κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τον οργανισμό, αποκλείεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί κατά τη διαδικασία εισαγωγή ενίκων ή ευγυρία στα δημόσια νησιλευτήρια, ακολουθείται ειδικό πρωτόκολλο που προβλέπει εργαστηριακή εξέταση για τον κορονοϊό. Ω εκ τούτου, η αιστεία μόλυνση θα πρέπει να αναζητηθεί αλλού, καταλήγει ο οργανισμό.